Κώστα, καλημέρα. Είμαι σε περιοδία στην Κόρινθο. Θα σε πάρω εγώ. Στο γραφείο ότι είναι, μπορεί και να το υπέγραψε. Γεια σας. Λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα και των μέτρων. Όχι, έχουμε πρόβλημα εμείς εδώ στο πρόβλημα. Εγώ είμαι και Ολυμπιακός και άστα. Άρα θα πρέπει να έχουμε μια ειδική προσευχή για αύριο, έτσι δεν είναι. Πρέπει, ξέρω. Να πάρουμε ένα ευρωπαϊκό στο ποδοσφαιρικό. Με τον μπάσκετ όμως ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι προπονητής μας στην καλύτερη ομάδα που βγάζει, είναι Φυτώριο. Ο Παπαγιάννης βγήκε από τον Γιώργο. Ο γνωστός Παπαγιάννης. Που έπεσε το Final Four. Ναι, αλυψιός του Δεσπότη. Και είναι προπονητής στη ΝΕΜ. ΝΕΜ είναι μια πολύ ωραία Φυτώριο. Είναι βουλευτής Φυτώριο. Είναι δικός μας ο κύριος Βουλευτής. Και το Δεσπότη. Ξέρεις πόσα χρόνια γνωριζόμαστε με τον Δεσπότη. Λίγα γιατί είμαστε νέα. Έτυχε να είμαι ρομάρχης σε βία. Νεαρός κι εγώ τότε, νεαρός ιεροκήρυκας εκεί. Και γυρίζαμε την Εύη, αλλά δεν τα λέμε, είναι δημοσιογράφος. Όταν την κυρία του Βουλάκη είναι γενική γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ευλογία σας. Το διάβασα ό,τι θέλει. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Και εγώ το ίδιο. Είσαι η υπηρεσιακή πληθόρυβο και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο η κοινωνία εδώ πέρα γι' αυτό και τον έχει αγκαλιάσει και το εκτιμάει ιδιαίτερα. Και εμείς σεβασμοί αυτό, δεν το ξέρω, αυτό που λέει ο Υπουργός. Είμαστε, δεν κάνετε πολύ φασαρία, αλλά έχετε πολύ καλό αποτέλεσμα. Ναι. Και αυτό... Καμιά φορά ξέρετε, με πιάνει ο ήρεμος άνθρωπος, έχει εκρήξεις. Ναι. Ναι. Με πιάνει και εμένα καμιά φορά, όχι για να διαφημίσω, αλλά για να εκφράσω έτσι το λαϊκό αίσθημα, διότι πολλές φορές αυτά που δεν μπορεί να σας πει εσάς ο κόσμος, τα εμπιστεύεται σε εμάς. Σωστά. Και οφείλουμε να τους δώσουμε και σε αυτούς ένα μήνυμα ότι αυτά που μας λέτε δεν τα κρατάμε για τον εαυτό μας. Ιδάλλως θα έπρεπε να παρεμβαίνουμε κάθε τρεις και λίγο και να ασκούμε πολιτική. Εμάς το έργο μας δεν είναι η πολιτική. Εμάς το έργο μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους ψυχοσωματικά. Να ενωθούν με τον Θεό, να έχουν την αγάπη, την ομόνοια και αυτό ευνοεί τους καλούς τρόπους συμπεριφοράς των ανθρώπων και απέναντι στην εξουσία και απέναντι στην κοινωνία, στους εαυτούς τους. Αυτό είναι το έργο μας. Και δυστυχώς αυτό πολλές φορές παρεξηγείται. Διότι είτε ιδεολογικά, αν το δει κανείς, θα το παρεξηγήσει, είτε πολλές φορές και λόγω των καταστάσεων να πει ότι ξέρετε, εδώ δεν μας βοηθήσατε, εδώ είσαστε λιγότερο κοντά μας. Ή είσαστε μακρύτερα μας. Εμείς αυτό όμως το ζυγίζουμε, το σταθμίζουμε. Και κάθε νομός, το ξέρετε αυτό και εσείς από το δικό σας το νομό, έχει τα χαρακτηριστικά του. Εμείς εδώ έχουμε ένα υπερσυντηρητικό λαό στην πλειοψηφία του. Από την εποχή της κατοχής του, του Μεταξά, είχαμε στο Σοφικό τον Μανιατάκη, ο οποίος υπήρξε υπουργός ασφαλείας, ακροδεξιός και μάλιστα με όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εποχής. Έτσι. Τώρα λοιπόν βλέπει κανείς παρακολουθώντας την ιστορία ότι στον ίδιο τόπο υπάρχουν διάδοχες καταστάσεις που πάλι λεγότανε Χρυσή Αυγή και ούτω καθεξής και σήμερα εξελίσσονται. Αυτοί υπάρχουν και σε αυτά
τα προσετέθησαν και φανατικοί Ορθόδοξοι, οι οποίοι δεν ανήκουν στην Εκκλησία μας. Είναι κάτι που το λέω συνεχώς, έχει μεγάλη γλώσσα μου να το λέω σε όλα τα κυβερνητικά κλιμάκια, όποιας αποχρώσεως και αν ήταν. Προσέξτε το θέμα των παλαιοημερολογητών. Δίνουν κάποιους ψήφους κάποτε και πολλές φορές κυρίως βγάζουν τοπικούς άρχοντες, δηλαδή δημοτικές αρχές, διότι μπορεί να παίξουν με πέντε ψήφους, πάνε αυτοί και βγάζουν το δημοτικό. Αυτός λοιπόν σου λέει, εγώ βγήκα από αυτούς. Όμως ποιο είναι το κακό, ότι εκτός του ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν καν το περιεχόμενο του χριστιανισμού, διότι είναι και παντελώς αμορφωτή πλην ελαχίστων, είναι άνθρωποι οι οποίοι παρεμβαίνουν, δημιουργούν κρίσεις και για τα γεωπολιτικά θέματα, όπως τώρα, ας πούμε, τώρα με την Ουκρανία, με τη Ρωσία, με όλα αυτά τα θέματα. Και έχουμε πολύ μεγάλο προβλήματα. Εχθές τον Όσιο Ιωάννη, το Ρώσο, βγήκαμε χιλιάδες κόσμο. Πήγατε, ναι. Το υπολόγισα εγώ. Ναι. Λοιπόν, βγήκαμε στη Λιτανία, γεμάτο το Προκόπιο από κόσμο. 50.000 θα είναι λίγοι. Λοιπόν, ένας παλαιομερολογίτης λοιπόν είχε τη κάμερα, έπαιρνε την ώρα που πέρναγε το λείψανο του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και άρχισε να μας φωνάζει. Σοδομίτες, που ψηφίσατε τον Κασελάκη και τον δεχόσαστε και τον ανέχεστε, έσχος ρε, ντροπή σας, και να φωνάζει, να βιντεοσκοπεί και κάπου θα το χρησιμοποιήσαμε αυτό. Και εμείς εκείνη τη στιγμή να κρατάμε τον Όσιο, να μην μπορούμε να μιλήσουμε, να μην μπορούμε να εκφράσουμε τίποτε και αυτός να κάνει τη δουλειά του. Και λέω τώρα, τι θα γίνει με αυτούς, διότι εδώ έχω 8 που κάνουν το δεσπότη της Κορίνθου. Και εγώ για να είμαι δεσπότης της Κορίνθου πρέπει να έχω κατά το σύνταγμα και κατά τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος να έχω εκλογή από την Ιερά Σύνοδο που είναι η ανωτάτη εκκλησιαστική αρχή, την αναγνωρίζει το Σύνταγμα έτσι. Και από την άλλη να έχω προεδρικό διάταγμα για να ασκήσω τα καθήκοντά μου και να δώσω και διαβεβαίωση στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έρχεται λοιπόν αυτός ο οποίος δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Αν είναι απατεώνας, αν είναι αχειροτόνητος, μετά τους μαθαίνουμε. Αλλά σημασία έχει ότι είναι 8 και δραστηριοποιούνται εδώ και δυσφημούν το έργο της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Διότι αυτοί πάνε μονοκούκι σε κάποια κόμματα που τους ευνοούν. Και λέει ο κρυπτοχριστιανός, ο παλαιοχριστιανός μάλιστα των Λαγουμιών, βρέθηκε εδώ στην Κορινθία, λέει εμείς θα κάνουμε κόμμα και θα πάμε στη Ρωσική Εκκλησία να μας αναγνωρίσει και θα λέτε τι θα πάθετε. Όταν αυτό το βλέπει η πολιτεία με μια επιπολαιότητα ή και ψηφοθυρικά ή χωρίς να έρθει σε ένα διάλογο μαζί μας, να ξέρει τι γίνεται, να τους ενημερώσουμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και ύστερα τα παράπονα πέφτουν πάνω σας και έρχεστε εσείς και μας λέτε να μας βοηθήσετε. Τι να βοηθήσω, πώς να βοηθήσω, όταν εγώ είμαι εκτεθειμένος και δεν έχω βάση να πατήσω και να πω δεν έχω να φοβηθώ τίποτε.